Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η περιφέρεια συνεχίζει το έργο που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη περιφέρεια, την περιφερειακή αρχή, ενώ την ολοκλήρωση του έργου της παρακάμψεως του Χαλκιούς. Έχουν γίνει κάποιες ενστάσεις, προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η απόφαση δεν έχει βγει ακόμα, αλλά η υφιστάμενη πρόχειρη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ήταν, ασφαλιστικά μέτρα ήταν, να μην θίξουμε τις ιδιοκτησίες των κατοίκων οι οποίοι έχουν κάνει προσφυγή. Υπάρχουν πολλά άλλα σημεία τα οποία μπορούμε να μπούμε και να ξεκινήσουμε το έργο. Εμείς θα προχωρήσουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση μόλις είναι έτοιμα όλα τα τυπικά μέρη της συμβάσεως. Το έργο είναι απαραίτητο, όλες οι κοινότητες, οι κατάντοι. Σήμερα είχαμε δεχθεί μια αντιπροσωπεία 20 κατοίκων περίπου του Χαλκιούς που με συγκαλούσαν γιατί δεν προχωράει το έργο. Κατά συνέπεια, εμείς και με βάση την απόφαση και της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και με βάση τα δεδομένα, την εξυπηρέτηση του λαού της Χίου, γιατί ο λαός της Χίου δεν είναι μόνο το Χαλκιούς, είναι ευρύτερα όλο το νησί, θα προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμβάσεως. Κύριε Υπηρεάρχη, όμως οι κάτοικοι οι οποίοι διαμαρτύρονται κάνουν λόγο για ένα δρόμο που καταρχήν δεν εξυπηρετεί κανέναν και το δεύτερο, το σκεπτικό ήταν όταν σχεδιάστηκε και επικοινωνήθηκε ο σχεδιασμός να εξυπηρετηθεί η ΔΙΑ. Αν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Είναι τελείως, επειδή ο λαός της Χίου κατά πλειοψηφία είναι εναντίον των δομών και εγώ συμφωνώ μαζί τους, ταυτίζεται το θέμα με τη ΔΙΑΛ για να γίνει πιο ελκυστικό στην ακοή. Δεν ισχύει καθόλου ότι εξυπηρετεί τη ΔΙΑΛ. Οπότε δεν θα περιμένετε τις αποφάσεις, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ώσπου να γίνουν τα τυπικά, θα έχουμε και την απόφαση του Συμβουλίου. Αλλά η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας ήταν να μην ξεκινήσουμε το έργο στα σημεία των προσφυγόντων.